για να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και η αλλαγή ήταν άμεση σε ό,τι αφορά την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αν και είχαμε μια μικρή πτώση χθες. Εν τούτης, ακόμη οι τιμές εδώ στα πρατήρια δεν ακολουθούν την διεθνή τάση. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Δρουσιώτη, τον πρόεδρο του Μαγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Κύριε Δρουσιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι κάποια δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε ότι δεν τελειώσαμε ακόμη με αυτές τις συνεχείς αυξήσεις και δεν ξέρουμε πόσο θα πάει ακόμη η μπάλα, κύριε Δρουσιώτη. Η μπάλα, ευτυχώς, μάλλον να πω πόσο μακριά πήγε η μπάλα τις τελευταίες 9 μέρες. Ναι. Τις τελευταίες 9 μέρες προσθέθηκε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης 27 σεντ το λίτρο. Μάλιστα. Δεν ξανασυνέβη ποτέ στα ιστορικά τέτοια αύξηση σε τέτοιο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι η πρώτη φορά. Τώρα, εδώ και 2, 3, 4 ημέρες παρατηρούνται μειώσεις και μάλιστα αισθητές μειώσεις. Από τη διεθνή αγορά. Στη διεθνή αγορά, ναι. Ναι, ναι. Αυτές οι μειώσεις συνήθως έρχονται στην Κύπρο και φαίνονται στις λιανικές τιμές περίπου στις 15 μέρες από την ημέρα που η τιμή πέφτει διεθνώς μέχρι να έρθει εδώ και να φανεί στα πρατήρια περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς μιλάμε, να δώσουμε, κύριε Δρουσιώτη, να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές, όπως καταγράφονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων. Τις βλέπουμε και στην οθόνη μας τώρα. Να δούμε έτσι ενδεικτικά, σε πλήρη οθόνη, την βενζίνη 95 οκτανίων, η οποία αφορά τους περισσότερους. Είναι η μέση τιμή στο 1,40. Η φθηνότερη τιμή πανκύπρια στα πρατήρια είναι στο 1,36 και ακριβότερη στο 1,44 σεντ. Παρακάτω, πάμε στην αμόλυβδη 98 οκτανίων. Μέση τιμή είναι στο 1,47, η φθηνότερη τιμή 1,41 και η ακριβότερη τιμή στο 1,52. Πιο κάτω είναι το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο κίνηση έχει το λίτρο στο 1,67 η μέση τιμή, 1,54 η φθηνότερη και 1,75 η ακριβότερη τιμή. Και τέλος να δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν μας έχει εγκαταλείψει το κρύο δυστυχώς, οπότε χρειάζεται το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,24 η μέση τιμή, 1,6 η φθηνότερη τιμή και η ακριβότερη τιμή στο 1,34. Αυτές είναι οι ενδεικτικές τιμές που επικρατούν σήμερα στην αγορά, κύριε Δρουσιώτη. Ναι, αυτή τη στιγμή, όχι σήμερα, διότι το πρωί ήταν άλλες οι τιμές. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μια παρατήρηση εδώ, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, τις τελευταίες ημέρες, μιλώ μετά τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, επιβλήθηκε αύξηση 27 σεντολίτρο σε δύο διαδοχικές εβδομάδες. Και παρατηρούμε ότι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 27 σεντολίτρο, που σημαίνει ότι η λιανική τιμή... Σήμερα αλλάξαν και βγήκαν πιο πάνω κι άλλο. Και αύριο θα έχει και πιο αύριο, πάνω. Μάλιστα. Αλλά δεν... Δύο αυξήσεις μόνο επιβλήθηκαν συνολικής αύξησης 27 σεντολίτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Αντί 27 σεντολίτρων, παρατηρούμε ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης εξεπέρασε το 27 σεντολίτρο, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι πρατηριούχοι επέβαλαν αύξηση μεγαλύτερη από αυτήν την οποία επήραν από τις εταιρείες πετρελοειδών. Ναι. Αυτό είναι η μία παρατήρηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η άλλη παρατήρηση για το πετρέλαιο κίνησης, βλέπουμε ότι από τα 27 μέχρι σήμερα τα 25 δεν έχει επιβληθεί, ναι, αλλά έχουμε και σήμερα και αύριο για να ολοκληρωθεί ο κύκλος αύξησης της τιμής. Δηλαδή, στα πόσα σεντ ήταν, κατά μέσο όρο, κύριε Δρουσιώτη, στα πόσα σεντ ήταν η πρωινή αύξηση? Το πρωί η ώρα 9.30 που έχω τις τιμές, ναι, ήταν το πετρέλαιο θέρμασης 1.23.8 η ώρα 9.30 το πρωί. Ναι. Σήμερα πρέπει να ίσως να είναι και διαφορά. Και το πετρέλαιο κίνησης 1,67. Ναι. Εκείνο που γίνεται συνήθως, οι πρατηριούχοι αλλάζουν τις τιμές τους
το πρωί που ανοίγουν ή τη νύχτα που κλείνουν. Δεν αποφεύγουν να αλλάζουν, συνήθως λέω, κατά κανόνα, αποφεύγουν να αλλάζουν τις τιμές τους στο μέσο της ημέρας και λογικά για να μην τους βλέπουν ότι μέσα στο μεσομέρι να αλλάζουν τις τιμές. Ναι. Γι' αυτό περιμένουν. Ή όταν πριν ανοίγουν το πρωί, μόλις ανοίξουν, αλλάζουν τις τιμές ή όταν κλείσουν, αλλάζουν τις τιμές. Οπότε εγώ αύριο θα είναι ακόμα αυξημένες οι τιμές, διότι θα πάρει και αύριο να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις. Για ποιο λόγο? Δεν αγοράζουν όλοι οι πρατηριούχοι τη μία ημέρα, παίρνει τρεις με τέσσερις ημέρες. Κάποιος γοράζει τη Δευτέρα, κάποιος γοράζει την Τρίτη, κάποιος την Τετάρτη. Παίρνει τρεις με τέσσερις ημέρες να ολοκληρωθεί, γι' αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι και αύριο όταν θα κλείσουν, θα σταθεροποιηθεί η τιμή. Στην 95 οχτανίων που βάζουν οι περισσότεροι, ποια ήταν η πρωινή αύξηση, στα πόσα σεντ παρατηρήσατε? Σας λέω, η ώρα 9.30. Όχι στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο τα είπαμε, στην αμόλυβδη. Τώρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ναι. Εγώ είμαι κάπου που δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι σήμερα η τιμή. Μάλιστα. Το πετρέλαιο κίνηση η ώρα 9.30 το πρωί ήταν 1.67, 1.671. Όχι, το πετρέλαιο το είπαμε, την αμόλυβδη θέλαμε. Με την απόλυβδη θα κάνω άλλη παρατήρηση. Ναι. Πάλι πρωτόγνωρη στα ιστορικά της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης με τη βενζίνη 95 έχει διαφορά το λίτρο 26 σεν το λίτρο. Ναι. Δεν ξανασυνέβηκε ποτέ αυτή η διαφορά μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου. Η μεγαλύτερη διαφορά που συνέβηκε στα ιστορικά μας ήταν 6 με 7 σεντ. Mm-hmm. Σήμερα είναι 26 σεντ η διαφορά της βενζίνης με το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα. Ο λόγος είναι ότι δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι δεν μας πληροφορούν, ναι, γιατί ενώ το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, που συνήθως έρχονται μαζί τα φορτία και της βενζίνης, ναι, εκείνες τις ημέρες, η βενζίνη 95 εδώ και 10 μέρες σε δύο αυξήσεις δεν έχει βάλει, έβαλε αύξηση μόνο 24, γύρω στα 4 σεν περίπου, ναι, ενώ το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης έβαλαν αύξηση 27 σεν. Μάλιστα. Αλματώδης. Δεν ξέρω, είναι πρωτόγνωρα. Βλέπετε να ναι, είναι πρωτόγνωρα. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπετε δηλαδή ότι δικαιολογείται η επιβολή πλαφών? Για το πλαφό λέω απερίφραστα ότι δεν δείκνεται η επιβολή πλαφών σε καμία περίπτωση. Θα βγει σε βάρος των καταναλωτών. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο έλεγχος εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας και η θέληση του Υπουργείου Ενέργειας να ελέγξει πραγματικά τις τιμές εισαγωγής. Ναι. Δεν το κάνει. Αυτή είναι η θέση μου και μπορώ να τη συζητήσω με οποιονδήποτε. Ναι, πώς θα συγκρατήσουμε την τιμή να δεν μπει πλαφόν τότε? Λοιπόν, θα έρθω και θα πω γιατί δεν δείκνεται το πλαφόν. Ενώ όσο ανεβαίνουν μέχρι σήμερα, ναι, παίρνω την κατάσταση μέχρι σήμερα, ναι, εφόσον ανεβαίνει με την εβδομάδα το πλαφόν, θα μπει και σε 3-4 ημέρες θα πρέπει να ξανααλλάξει, ναι, και θα δημιουργήσει ελλείψεις στα πρατήρια. Τώρα, η διεθνή στάση διαφαίνεται ότι από την επόμενη εβδομάδα πρέπει, μάλιστα, να αισθανθούμε μειώσεις. Δεν είναι την επόμενη εβδομάδα, σίγουρα την μεθεπόμενη. Στις μειώσεις, όταν μπει πλαφόν, το πλαφόν μπαίνει στην ακριβότερη τιμή. Αυτό, ναι, γίνεται συνήθως το πλαφόν. Όταν πέφτουν οι τιμές, και αυτό θα αποβεί σε βάρος του καταναλωτή. Mm-hmm. Άρα πλαφώνει στα καύσιμα, δεν ενδείκνεται, θα βγει σε βάρος του καταναλωτή. Μάλιστα. Όμως γιατί δεν βάζουν πλαφό στο παστεριωμένο γάλα? Γιατί δεν έβαλαν τη στιγμή που φωνάζαμε ότι ήταν τη στιγμή, ναι, που έχουν ανακοινωθεί και επιβληθεί οι τιμές, έλεγαμε ότι ήταν αδικαιολόγητες και, μάλιστα, προκαλούσαμε την υπηρεσία γιατί δεν βάζει πλαφό, πέστε μας γιατί. Η μόνη απάντηση είναι ότι το παρακολουθούμε και δεν ενδείκνυται. Ναι, προσπαθήσαμε και εμείς, επιχειρήσαμε να μιλήσουμε μαζί τους από το πρωί, αλλά δεν μας απάντησαν. Μάλλον είναι, ναι, σε συσκέψεις. Το χειρότερο, νονούφριε, ναι,
και πρέπει να ακουστεί και αυτό, ειδικά για το παστεριωμένο γάρα. Έστω και να κλείσουμε. Ναι. Πριν την ανακοίνωση των τιμών, να υπάρχει διαβούλευση των βιομηχανιών με το Υπουργείο, κατά πόσον το Υπουργείο θα αντιδράσει αν βάλουν τις τιμές, τις αυξημένες τιμές, και να δώσει το πράσινο φως στο Υπουργείο πριν να βάλουν τις τιμές εκ των προτέρων. Ναι. Όπου ξανακούστηκε. Και να λέμε εμείς μετά που επιβληθήκαν οι τιμές είναι αδικαιολόγητες και το Υπουργείο να λέει παρακολουθούμε και δικαιολογημένες. Πόσες δικαιολογημένες πριν να βγουν ήρθε και εδώ και στο πράσινο φως. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δρουσιώτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σύντομα να μιλήσουμε κυρίες και κύριοι με μια εθελόντρια.